πολύ πολύ καλησπέρα σας Σήμερα είναι Τρίτη 9 Δεκεμβρίου Χρόνια πολλά στις εορτάζωσες, στις Άνες Και Έχουμε κάνει μια αλλαγή Από σήμερα η εκπομπή αυτή θα μεταδίδεται κάθε τρίτη λόγω κάποιων τεχνικών δυσκολιών που είχα εγώ και ενδεχομένω μόλις εκλείψουν αυτές οι δυσκολίες θα επανέλθουμε πάλι τη γνωστή ώρα πάλι 6 με 8 Δευτέρες θα δούμε αναλόγως πως θα έχουν πάει τα πράγματα και μέχρι τότε Η τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει ε, ήταν ε, μία μορφή τελεισίματος της ε, πρώτης ενότητας ε, που ε, κράτησε τέσσερις ε, εκπομπές και ε, ε, είχε να κάνει με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον ίδιο τον Μέγα Αλέξανδρο, την ε, μητέρα του, την Αλή και πολλά και διάφορα δρόμενα τα οποία συνέβαιναν τα χρόνια που εκείνος εξ, εξτράτευσε εναντίον της καρδιάς της Περσίας με στόχο και σκοπό να την καταλάβει για να η απάντηση της εκδίκησης της εισβολής που είχαν κάνει οι Πέρσες πριν από 150 χρόνια από την εισβολή που έκανε αυτός το Περσικό Βασιλείο στην Πέρσικη Αυτοκρατορία με σκοπό να εκδικηθεί αυτό που είχαν κάνει οι Πέρσες εναντίον όλων των ελληνικών πόλεων κρατών του συνόλου της Ελλάδας και του ελληνικού κόσμου 150 χρόνια πριν και έφτασε μέχρι και την Ινδία, τον Ιδόποταμό βγήκε στον Ινδικό ωκεανό και ασχοληθήκαμε με όλη αυτή την πορεία η οποία σημαδεύτηκε με το γεγονό του θανάτου του το οποίο εικάζεται ακόμα και σήμερα χωρίς να έχει αποδειχτεί από τι ακριβώς ότι ε, έχει να κάνει με δηλητηρίαση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εξιστόρησης των δρόμενων ε, κάποια στιγμή είχα πει ότι κυνηγώντα τον Δαρείο ο ίδιος ο Αλέξανδρος με ένα μέρος του στρατού του όπως ε, κατευθυνόταν στο να τον βρει μετά την φυγή του μαζί με τον Βίσο αρχίσαν να ανεβαίνουν τα όρη της περιοχής που ανήκουν στο Αφγανιστάν φτάσαν σε ένα υψόμετρο περίπου 4.000 μέτρα και επειδή κατά την πορεία αυτή ο Βίσος ο οποίος προπορευόταν και ο Αλέξανδρος με τον στρατό του ακολουθούσε εφάρμοζε τη γνωστή τακτική που εφαρμόζουν ιστορικά πάρα πολλοί στρατοί το καμένη γη έτσι φρόντιζε να μην αφήνει τίποτα πίσω του για να κάνει πιο δύσκολη την πορεία των κυνηγών του και να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να ξεφύγει. Εκεί λοιπόν σε κάποια στιγμή βλέπουμε σας θυμίζω ότι είδαμε ότι υπήρξε το εξής γεγονός ο Μακεδονικός στρατός βρέθηκε σε πάρα πολύ δυσχερή θέση διότι ήταν σε μεγάλο υψόμετρο που αυτό σημαίνει ότι έτσι αλλιώ. η πηγές διατροφής λιγοστεύουν διότι έχει πολύ λιγότερο περιθώριο να υπάρχουν ανεπτυγμένες κοινωνίες και να υπάρχουν και καλλιεργήσιμες περιοχές εκεί και εκτός τούτου οτιδήποτε και να υπήρχε το κατέστρεφαν οι προπορευόμενοι. Εκεί λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο που οι Μακεδόνες για να μπορέσουν να αντέξουν εφόσον ήδη είναι πλέον σε μια διαδικασία που υποσυτίζονται οι ίδιοι μη έχοντας βρει κανένα στάρι, κανέναν καρπό, τίποτα στην πορεία τους φτάνουν στο σημείο και προκειμένου να επιβιώσουν τρώνε μέχρι και κάποια από τα άλογά τους τα άλογα τους ακριβώς επειδή είναι ξερή και δεν υπάρχει τίποτα δεν έχουν καν τη δυνατότητα ούτε να τα ψήσουν αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία να φάνε ε, ομό το οποίο βέβαια ως γνωστό ε, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες επιπλοκές ε, στον οργανισμό παρόλα αυτά όμως έχουν αναπτύξει μία τόσο πολύ μεγάλη ιατρική γνώση και φαρμακευτική γνώση κατά την εποχή τους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά με ποιο τρόπο μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο εφόσον βρεθούν στην ανάγκη να το κάνουν ούτω ώστε να εξασφαλίσουν και την υγεία τους και να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι να πεθάνουν από δηλητηρίες και μολύνσεις και σας είχα πει σε εκείνη την εκπομπή ότι ένα από τα φυτά που χρησιμοποίησαν που το βρήκανε ευτυχώς στο δρόμο τους ήταν η ασαφετίδα η ασαφετίδα ξεκινώντας λοιπόν για να αναφέρομαι στη σημερινή εκπομπή σε ένα μέρος από την φαρμακευτική γνώση που είχαν και εφάρμοζαν οι ίδιοι σε κάθε περίπτωση ήταν ένα φυτό το οποίο είχε την έκρηση ενός μίγματος κόμις και ρητίνης από τους κλώνους και από τη ρίζα του το φυτό λέγεται Φέρουλα Ασαφετίδα, είναι συγγενής του Καρότου και του Μάραθου. Ακόμα και σήμερα το φυτό αυτό μεγαλώνει μόνο στο Ανατολικό Ιράν, στο Δυτικό Αφγανιστάν και στα τμήματα του Κασμίρ και ποτέ δεν έχει καλλιεργηθεί με επιτυχία. Αυτό το φυτό μπορούμε να το βρούμε και στην Ελλάδα και είναι πράγματι, είναι αυτοφιές μπορεί να είναι συγγενές αυτό που έχουμε εμείς εδώ να μην είναι ακριβώς το ίδιο είδος αλλά εξωτερικά θα μπορούσε να πει κανένας ότι ίσως να είναι και το ίδιο σε γενικές γραμμές αυτό το φυτό για να μπορέσει να αποδώσει πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 ετών και η εποχή του είναι η άνοιξη στο Ιράν και στο Αφγανιστάν φανταστείτε ότι από αυτό το φυτό παράγουν ετησίως περίπου 500 έως 600 τόνους από την ασαφετίδα οι περισσότεροι από αυτούς τους τόνου εξάγεται στην Ινδία δεδομένου ότι στο Ιράν και στο Αφγανιστάν χρησιμοποιείται μόνο ιατρικό. Ανατολικά της Χεράτ ένα άλλο σημαντικό κέντρο για την Ασαφετίδα βρίσκεται στο κέντρο του Αφγανιστάν στους λόφους γύρω από την επαρχιακή πρωτεύουσα της Τσαγκαράν Τσαγκα, από εκεί προωθείται μέχρι το Κανταχάρ, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν και από εκεί μετα... μεταφορτώνεται μέσω ξηράς στην Κουέτα, στο Πακιστάν και στην Ινδία. Στο Ιράν η ασαφετίδα συγκεντρώνεται στην περιοχή γύρω από την πόλη της Μασχάντ και στα βραχώδη υψίπεδα νοτιοανατολικά της, Ερήνα... της ερήμου Ταστ ε -Κεβίρ. Ο λόγος που το εξάγουν είναι διότι το χρησιμοποιούν και στη μαγειρική αυτή. Ε, επίσης, έχει πολύ μεγάλη δημοτικότητα στην Ινδία και δεν είναι μόνο για θέμα γούστου. Ε, το χρησιμοποιούν και η οπαδοί του Ζαϊνισμού. Και το χρησιμοποιούσαν σαν να τρώνε κρεμμύδια και σκόρδο. Επίσης, επειδή κάποιοι Ινδουιστές αποφεύγουν να τρώνε τα κρεμμύδια και το σκόρδο, είναι ευκολότερο να τρώνε αυτό. Οι λόγοι τώρα που σχετίζονται με αυτό το φυτό και την υγεία είναι καθαρά στον, στις φαρμακευτικές της ιδιότητες. Είναι ε, γνωστό ότι βοηθάει την πέψη και την αντιμετώπιση του μετεωρισμού. Είναι ο λόγος που συχνά το χρησιμοποιούν αυτοί μαζί με τα όσπρια όπως είναι τα ρεβίθια και οι φακές. Οφέλη που έχουν αποδοθεί στην υγεία ε, λόγω της ασαφετίδας είναι πάρα πολύ γνωστές όσο μπορεί να φτάσει πίσω η καταγραφή της γαστρονομικής ιστορίας Στην, στις αρχές του 11ου αιώνα ο μεγάλος γιατρός Ιμπ Σίνα είναι αυτό που συνιστά σαν θεραπεία κατά της δυσπεψίας και πολύ νωρίτερα βέβαια τον πρώτο αιώνα σε έγκυρες πηγές σε σχέση με τη βοτανική ιατρική De Materia Medica ο Έλληνας βοτανολόγος Διοσκουρίδης το συνιστούσε σχεδόν ως πανάκια δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ότι έχει μία πολύ μακρά πορεία προς τα πίσω στη γνώση όλων αυτών των εξασκούντων την ιατρική και τη φαρμακευτική. Επίσης ε, δεν ήταν λέει μόνο καλό για, για την βροχοκύλη αλλά το θεωρούσαν και ως ε, καλό φάρμακο κατά της φαλάκρας εναντίον του πονόδοντου σε ασθένειες των πνευμών από πλευρίτιδα και βροχίτιδα αλλά μπορούσε επίσης να φέρει και έμεινο ε, Ένα χαρακτηριστικό το οποίο επίσης πιστοποιείται από τον πλήνιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε τσιμπήματα σκορπιών. Για αυτούς που δεν ξέρουν, η δυσοδεία του ε, όταν είναι άψητο, μπορεί να είναι τόσο πολύ μεγάλη η οποία δημιουργεί μια αξέχαστη αποκρουστικότητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα το βρει και, θα το συλλάβει με τις αισθήσει του έτσι ως άψητο θα του μείνει μία διαπαντός αυτή η αίσθηση ο καλύτερος τρόπος λέει για να συμφιλιωθεί κανένας με την οσμή είναι να μπει στη διαδικασία να μάθει να το μαγειρεύει Και αυτό γίνεται εάν ζεστό νερό χρησιμοποιήσει μία κουταλιά ζεστό νερό ή αν το προσθέσει μέσα σε καυτό λάδι σε ένα τηγάνι. Διότι η θερμότητα διασπά τα δισουλφίδια τα οποία ε, ε, φανταστείτε ότι ήταν τέτοια η μυρωδιά την οποία ανέδιε που ε, το είχαν ονομάσει κοπριά του διαβόλου. Είναι γνωστό ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο Διοσκουρίδης αναφέρεται στην Ασαφετίδα η οποία όμως είναι μια διαφορετική εκδοχή του ιδίου φυτού που φύτρωνε στην Κυριναϊκή και ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ονομάζεται... Κυρίνιαν Σίλφιουμ το αναφέρει ο Διοσκουρίδης και χρησιμοποιεί και το Σίλφιουμ σαν μια εναλλακτική ονομασία του Ασαφετίδα Αυτό όμως μεγάλωνε σε μέρη γύρω από τη Συρία, την Αρμενία, την Περσία, τη Μέντια της Περσίας και τη Λιβύη. Το κυριναϊκό βέβαια το θεωρούσαν ως το πιο καλό από όλα, το πιο εξαιρετικό και επειδή γνωρίζαν πάρα πολύ τις ιδιότητες του και το θεωρούσαν πάρα πολύ ωφέλιμο και είχε και πάρα πολύ μεγάλο εμπόριο. Δηλαδή ήταν ένα φυτό εμπορεύσιμο, τους έδινε αρκετά χρήματα και γι' αυτό το λόγο είχαν προσπαθήσει, αλλά ανεπιτυχώ, να μπορέσουν να το καλλιεργήσουν και σε άλλε περιοχέ. Η καλύτερη ποιότητα τη αφεντίδα ε, αναγνωρίζεται ότι ήταν στην Κυρίναϊκή. Θεωρείται ότι είναι χαμένο φυτό για την Κυρίναϊκή. Κανένα δεν ξέρει πώ χάθηκαν τα ίχνη του. Η ουσία είναι ότι δεν. Ε, ε, μπορούν να, να το πάρουν και να το αναπαράξουν σε άλλες περιοχές παρόλο το ότι έχουν προσπαθήσει και είναι γνωστό ότι αυτό το συγκεκριμένο είδος προκαλούσε νοθρότητα πάνω στο σώμα και μία ήπια ε, κατάσταση Από την άλλη μεριά, το είδο το οποίο αναπτύσσεται και καλλιεργείται στη Συρία είναι μια ποικιλία με ασθενέστερη ισχύ, αλλά η μυρωδιά του ήταν πιο έντονη. Το σύλφιουμ από τη Συρία, την Αρμενία και την Περσία είναι σχεδόν σίγουρα το ονομαζόμενο ε, φέρουλα σαφετίδα το οποίο δεν αναπτύσσεται στη Λιβύη στη Λιβύη αλλά το οποίο μπορεί γίνει τα χρόνια να αναπτυχθεί στη Συρία και στην Αρμενία καθώς και στην Περσία όπου αναπτύσσεται ακόμα και σήμερα κατά τον ίδιο τρόπο ο Ρωμαίος ιστορικός ο Αριανός ο οποίος είναι πηγή πάρα πολλών πληροφοριών σχετικά με τον Αλέξανδρο και την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Είναι αυτός ο οποίος μας βεβαιώνει το γεγονός το οποίο σας είπα πριν και η ότι στα βουνά του του Χιντουκούς του Αφγανιστάν ο στρατός του Αλεξάνδρου ε, 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 βρήκε Σίλφιουμ και είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι είναι κατά πάσα πιθανότητα ο πρόγονος του Φέρουλα Σαφετίδα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι 200 χρόνια νωρίτερα μέρος του πληθυσμού της κυριναϊκής πόλης της Μπάρσε είχε απελαθεί από τους Πέρσες στην Βακτριανή, μια περιοχή που καλύπτει τα σύνορα του σύγχρονου Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ανατολικό Ιράν και έτσι κάζουν ότι η ακούσια μετακίνηση αυτή που δημιούργησε τους μετανάστες μπορεί να έχουν να, να έχει γίνει και η αιτία της μεταφοράς των σπόρων μιας τόσο πολύ θεραπευτικής και ιατρικής πολύτιμης ουσίας του φυτού αυτού όπως είναι το σίλφιομ. Σε κάθε περίπτωση όμως από τη στιγμή που το σύλφιμ της Λιβύης έπαψε να είναι διαθέσιμο ως ασαφετίδα από την κεντρική Ασία κατέληξε να είναι το βολικότερο υποκατάστατο. Αυτό όλο σχετίζεται επίσης και με την γνωστή πορεία των μπαχαρικών, δηλαδή εντάσσεται και αυτό μέσα στο εμπόριο των μπαχαρικών και είναι αυτό που και ο συγγραφέας John K. .A. του «The Spice Road» Η διαδρομή των Spice, μία ιστορία, το εμπόριο των μπαχαρικών, στα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πιθανόν να ξεπέρασε οτιδήποτε έχει δει στη Δύση μέχρι τον 15ο αιώνα η αναφορά αυτή. Το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι είχαν πρόσβαση στις ασιατικές ασαφετίδες, σε όλα αυτά τα είδη, αναδεικνύει και το πόσο υπερβατική ήταν η οικονομία και η σημασία του εμπορίου των μπαχαρικών για την αυτοκρατορία των Πάρθων η οποία έλεγχε τις περιοχές όπου η Ασαφετίδα μεγάλωνε. Έτσι λοιπόν ήταν εχθρική προς τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ρώμης στην Ανατολή και παρόλα αυτά σε σχέση με τους Πάρθους απέφυγε να δημιουργήσει τη διατάραξη του εμπορίου που ήταν η πηγή του πλούτου τους από τη μεριά των uh, Ρωμαίων. Ε, όταν αρχίζει και εμφανίζεται το Ισλάμ τον 7ο αιώνα στην περιοχή όπου μεγάλωσε η Ασαφετίδα ήρθε ε, να καταλάβει ένα μέρος της ε, των Περσικών Εδαφών των Αβασιδών, της Αυτοκρατορίας των Αβασιδών και σύμφωνα με τους χαλίφιδε των Αβασιδών, τα κεφάλαιά του, στη Βαχδάτη τα ανέπτυξε μια κοσμοπολίτικη κουλτούρα με αναδυόμενη εκτίμηση πολύ ψηλής γαστρονομίας η οποία οδήγησε σε μια σειρά από αραβικά βιβλία μαγειρική. και έτσι ε, είναι κάτι το οποίο περνάει μέσα στην, εγκλειδο, ε, στην πολύ, πολύ γνωστή δική τους εγκυκλοπαιδική... Κιτάμπ τα μπικ, το βιβλίο των συνταγών που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Καλύπτοντα τα πάντα από καρικεύματα, μαγειρευτά φαγητά, πιάτα με βάση τα γιαούρτια και τα γλυκά, για χορτοφάγου και οι συνταγέ κάνουνε κάνουν όλοι, σε όλε τι συνταγέ δηλαδή, κάνουν χρήση όλων των τμήματων του φυτού ασαφετίδα. Είναι η ριτίνη η αλ και τη ρίζα, ...αλ-μαχρούτ είναι συστατικά τα οποία αναφέρονται περιστασιακά... ...αλλά είναι και τα φύλλα του φύτου... ...αλ-ανζουντάχ, που σημαίνει πως το έχουν ως πολύ δημοφιλές στην κουζίνα των αβασιδών. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στην Ασαφετίδα για τα βραστά φύλλα και έτσι για να έχετε μία ιδέα πάνω κάτω πώς το χρησιμοποιούν λέει ένα μέρος μία συνταγή λέει κόψτε το κρέας σε λεπτές φέτες και ψιλοκόψτε το κρεμμύδι και τα φρέσκα μυρωδικά βάλτε τα σε μία κατσαρόλα και προσθέστε σε αυτά ελαιόλαδο αρίστης ποιότητας και όταν η κατσαρόλα βράζει και ροδίσει το κρέας προσθέστε το μαύρο πιπέρι, κίμινο, και λίγο υγρή σάλτσα που να έχει υποστεί ζύμωση. Προσθέστε στην κατσαρόλα θρηματισμένα φύλλα ασαφετίδα όσα χρειάζονται. Σπάστε τα αυγά για το κρέα και αφήστε το να σιγοβράσει για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, αν θέλει ο Θεό. Η ασαφετίδα επίση εμφανίζεται και σε σουβλάκια μαριναρισμένα στα φύλλα του εδάφους μαζί με ξύδι, κείμενο, φύλλα ασαφετίδας, και σάλτσα ανσαφετίδες σε μια συνταγή για αποξηραμένα ψάρια και αλάτι. Αποξηραμένα ψάρια που έχουν αποξηραθεί με, με το αλάτι δηλαδή. Μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα οι Μογγόλοι ε, είχαν κρατηθεί μακριά από, τις, από τους α, 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 αβασίδες και η... κατά τον δικό τους κανόνα η μογγόλικα έρχεται και εγγυάται τη σχετική ασφάλεια των εμπόρων κατά το μήκος του δρόμου του μεταξιού. Αν και υπάρχουν λίγα στοιχεία, είναι ότι η Μεσαιωνική Ευρώπη κληρονόμησε την ρωμαϊκή χρήση του Ασαφετίδας στην μαγειρική και σίγουρα εισάγονται μέσω της Βενετίας. Να θυμηθούμε εδώ ότι σε όλη την πορεία αυτή αυτών των χρόνων όπως είναι, είναι ο δρόμος του μεταξιού έτσι έχουμε και τον δρόμο των παχαρικών τον οποίο θέλει να βάλει στο χέρι του και ο Μέγας Αλέξανδρος όταν ξέρει πολύ καλά καταλαμβάνοντας όλες αυτές τις περιοχές το πόσο πολύ σημαντική είναι η πορεία αυτή και για όποιον είχε στην, στα χέρια του την δυνατότητα να αλέχει τους δρόμους των παχαρικών και βλέπουμε εκεί και άλλη μία πτυχή του ιδίου, το πώς δηλαδή φτάνει στο σημείο να κινείται εξτρατευτικά, αλλά να έχει το μυαλό του συγκεντρωμένο στο κάθε τι, που θα μπορούσε να του εδρεώσει και καλύτερες συνθήκες οικονομίας και δύναμης, παρουσίας, μιας παρουσίας δυναμικής που να μπορεί να έχει στα χέρια του οτιδήποτε ήταν αυτό που θα τον έφεραν σε καλύτερη κατάσταση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι κατά τον ίδιο τρόπο όταν φτάνουν και οι έμποροι της Βενετίας να κάνουν το γνωστό εμπόριο των μπαχαρικών ε, μέχρι την Ινδία είναι ακριβώς για τον ίδιο λόγο δηλαδή βλέπουμε ότι με την παρόδο των αιώνων οι πορείε συγκεκριμένης διαδρομής συνεχίζουν και ισχύουν μέχρι σήμερα λίγους αιώνε αργότερα η άνοδος της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ στην Ινδία άνοιξε ένα άλλο εμπορικό δρόμο σε μια άλλη αγορά είναι η, ο ιστορικός δρόμος τροφίμων και επισημαίνεται ότι μεταξύ του 1628 και του 1658 κατά τη διάρκεια του κανόνα Σαχ το, εμπορικό εξ, το, το εξαγωγικό εμπόριο επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλα ύψη και ήταν με διαφοροποιημένα ε, τα είδη έχουμε το τουρμερίκ, έχουμε την ασαφετίδα έχουμε άλλα φάρμακα τα οποία ήταν νέα εμπορεύματα που συνόδευσε τις προηγούμενες εξαγωγές όπως ήταν το πιπέρι ο παπαρουνός, και το σαφράν στην ε, Άγρα και στο Δελχή, δικαστήριο ε, έγινε και λέγεται ότι οι τραγουδιστές έτρωγαν ασαφετίδα για να βελτιώνουν τις φωνές τους όταν θέλανε να δηλώσουν με έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τρόπο την περιγραφή γεγονότων τα οποία συνέβαιναν και για αυτό το λόγο λέει ότι όταν ξυπνήσεις λέει, πριν την αυγή φάε μία κουταλιά σαφετίδα μαζί με βούτυρο και πήγαινε μέχρι τις όχθες του ποταμού για να ασκήσεις την τέχνη αυτής της του, του αηδού του τραγουδιστή δηλαδή έτσι όπως βγαίνει και η Ανατολή μαζί και την ίδια στιγμή ένας από τους πιο οξυδερκείς παρατηρητές της χρήσης της ασαφετίδας στην Ινδία ήταν ο Γκαρσία Νταόρτα, ιατρός στο πορτογαλικό κυβερνήτη της Γκόα για 30 χρόνια. Ένας επιμελής μαθητής της βοτανικής και της ιατρικής, ο Νταόρτα μελε, ε, μελετά την Ινδική οι ιατρικοί και τους γιόγκι, καθώς και τους εμπόρους που πέρασαν από την ΚΟΑ. και κάπου τα αναφέρει και ως ναρκωτικά της Ινδίας. Αυτό το 1563. Το νο... Και αυτό περιγράφεται στο πρώτο επιστημονικό βιβλίο που σχετίζεται με τα ανατολιτικά μπαχαρικά και δημοσιεύεται στο δυτικό κόσμο. Από τον ίδιο τον Νταόρτα και λέει «Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το πράγμα που οι περισσότεροι χρησιμοποιούν σε όλη την Ινδία καθώς και σε όλα του τα, τμήμα, τα τμήματα είναι το μυδικό σύλφιο καθώς και για την ιατρική καθώς και για την μαγειρική». Μάλιστα, λέει κιόλας ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και στην διατροφή και αναφέρει τα λαχανικά με, το, με τα οποία μπορεί να το φάνε μαζί. Το τρίβει πρώτα στο τηγάνι και μετά στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το ως καρύκευμα μαζί με ό,τι τρώνε. Μπορεί να το φάνε, λέει, ακόμα και εργάτες που κάνουν κοπιαστική δουλειά μη έχοντας να φάνε τίποτα άλλο εκτός από το ψωμί και τα κρεμμύδια και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν αισθάνονται πολύ μεγάλη ανάγκη για αυτό δηλαδή εδώ μας δίνει μία διάσταση του ότι ε, η οποία ενδεχομένως συνδέεται με αυτό που λέει ότι περιέχει κάποια ναρκωτική ουσία μία κατάσταση ενός εθισμού Επίσης ο Νταόρτα έπρεπε να ήταν αρκετά ειλικρινής για να παραδεχτεί ότι η Ασαφετίδα ήταν από τις α, α, χειρότερες μυρωδιές στον κόσμο για τον ίδιο. Επίσης αρκετοί σοφοί το είχαν παρατηρήσει και λέει ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια καλή συμφωνία της συνήθειας στο θέμα, στο θέμα των οσμών. Όλοι δηλαδή ε, συζητάνε και λένε ότι υπάρχει μια πολύ βαριά και έντονη και αποκριστική, αποκρουστική μυρωδιά της ασαφετίδας η οποία όμως αναγνωρισμένα από την άλλη μεριά δίνει όλα αυτά τα καλά τα οποία έχουν καταγραφεί και σας είπα πρι, πριν Και συνεχίζοντα ο Νταόρτα λέει: Όσο για μένα λέει, εγώ δεν έχω συνηθίσει ακόμα την οσμή τη πρώτη ρητίνη. Αν και ε, αυτό που υπόσχεται ότι αν το ανακατέψουμε μαζί με βούτυρο, αυτή η βουτυρόδη μυρωδιά ε, έρχεται να απαλείψει αυτή την έντονη μυρωδιά. Εγώ εξακολουθώ λέει να το κρατάω διπλοτυλιγμένο μέσα σε μία. Ε, ε, πλαστική μπανιέρα στο ράφι για να μπορεί να εξαλείψει όσο είναι δυνατόν την ανάδυση της μυρωδιάς του Επίσης το σύλφιο μια σαφετίδα βρίσκεται πίσω από το τζαμπάλ -αλ Ακτάρ το πράσινο βουνό κατάλληλος λεγόμενο και όσο πηγαίνεις προς τις ακτές της βορειοανατολικής Λιβύης αυξάνεται οι Έλληνες που ίδρυσαν την Κυρίνη όπου το Σίλφιουμ ήταν ένα αρκετά σημαντικό φυτό για να κερδίσουν τέτοια ποσά που φτάνουν στο σημείο να είναι τόσο πολύ σημαντικό που το απεικονίζουν στα νομίσματα της πόλης παρά το γεγονός το ότι το φυτό ε, αυτό μοιάζει να είναι με ασαφετίδα το τι ήταν ακριβώς το σύλφιου παραμένει ένα, ένα βοτανικό μυστήριο. Η εξαφάνιση του Σίλφιου γύρω από τον ε, πρώτο αιώνα από την Κυριναϊκή εκεί όπου δηλαδή είναι το ακροτήριο της Ανατολικής Λιβύης που εξέχει στη Μεσόγειο παραμένει επίσης κάτι το οποίο δεν έχουν μπορέσει να, να εξακριβώσουν ποια ήταν η αιτία που εξαφανίστηκε από εκεί διότι μέσα σε όλες τις αρχαίες αφηγήσεις καταγράφεται ότι το φυτό μεγάλωνε μόνο εκεί στους λόφους, στα λιβάδια, στην παράκτια Παιδιάδα του πράσινου βουνού ονομαζόμενου του Τζαμπάλ Ακ, Ακτάρ και πίσω από το βουνό το 630 π.Χ. οι Έλληνες άπικοι ίδρυσαν αυτή την πόλη και πλουτίσανε μόνο από το μονοπόλιο αυτού του φυτού δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ένα φυτό το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στην αρχαία στον αρχαίο κόσμο και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Ήταν γνωστό από καιρό στις τοπικές ε, ε, κοινότητες των λαών της περιοχής, καθώς το βλέπουμε να χρησιμοποιείται πάνω σε γλυπτά, πάνω σε εικονογράμματα που ανακαλύφθηκαν στην Κνωσό, στην Κρήτη, Υποστηρίζουν επίσης ότι ήταν γνωστό ότι οι Μινοίτες πιθανότητα ως εμπορικό λάδι το είχαν από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Από την ελληνική φύση ο συγγραφέας Θεόφραστος γνωρίζουμε ότι η τσίχλα... Από το συγγραφέα Θεόφραστο γνωρίζουμε ότι η τσίχλα Σίλφιουμ συλλέχθηκε πάρα πολύ με τον ίδιο τρόπο όπως συλλέγεται η ασαφετίδα σήμερα κάνοντα το μέ στη ρίζα ή στο χαμηλότερο μίσχο και στη συγκέντρωση που ε, θα μπορούσαμε να πούμε εκεί αρχίζουν να αποπλέουν τα ούλα του φυτού. Όπως και οι Έλληνες, έτσι και οι ε, Ρωμαίοι το είχαν σε πάρα πολύ μεγάλη ε, εκτίμηση και το αντιμετώπιζαν ως ένα σπάνιο αγαθό σε μια προσπάθεια να σταματήσει ε, κατά την περίοδο της Ρώμης η εμπορία αυτή και η ανύψωσή του προτίμησαν ε, να δηλωθεί ως ένα αυτοκρατορικό μονοπόλιο αλλά στο τέλος του πρώτου αιώνα ως επίσημος ε, συγγραφέας ο Πλήνιος ο Προσβήτορος σχετικά με την επιστήμη αυτή δήλωνε ότι για πολλά χρόνια κατά το παρελθόν δεν έχει βρεθεί στην Κυριναϊκή καθώς οι αγρότες που έφεραν τα έσοδά τους από εκεί και οι οποίοι κατήχαν τα εδάφη αυτά και τα κατήχαν αφού τους Δίναν την ευκαιρία με μια χρηματοδοτική μίσθωση να καλλιεργούν αυτό για να είναι πιο κερδοφόρο και το σκορπίζανε ανάμεσα στα κοπάδια των προβάτων. Έχουμε επίσης ε, ότι από περιέργεια μέχρι και ο Αυτοκράτορας ο Νέρονας στέλνει αντιπρόσωπους στην περιοχή αυτή για να το ψάξουν και να του το στείλουν για να δει από περιέργεια περί πρόκειται η καρδιά του Σίλφιουμ περνάει και αποτυπώνεται πάνω στα τετράδραχμα που χρονολογούνται από το 485 έως το 475 και δείχνει την νύμφη Κυρίνη να κάνει μια χειρονομία προς το φυτό Σιφίλιουμ και από την άλλη της πλευρά το έχει μέσα στην αγκαλιά της από πίσω είναι σε σχήμα καρδιάς ο σπόρος του Σίλφιουμ. Κάποιοι μελετητές έχουν πει ότι η φέρουλα την Κιτάνα είναι συγγενής του φέρουλα Ασαφετίδα και φύεται σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη, στην Εγγύς Ανατολή και στην Ιβηρική Χερσόνησο και ότι είναι στην πραγματικότητα σύλφιουμ. Το κυριναϊκό σύλφιουμ δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη ε, γενναία των φυτών σύλφιουμ η οποία περιλαμβάνει πάνω από 400 είδη, κυρίως στη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Ιταλός αρχαιολόγος Αντώνιο Μανούντα στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης λέει ότι βρίσκονται στην κυριναϊκή δείγματα του Κάχρους Φερουλάσε η οποία φύγεται από τη Σαρδινία έως το Ουσμπεκιστάν πιστεύετε από τους Βεδουίνους δηλαδή μέχρι την Κυριναϊκή ότι είναι το ίδιο σύλφιου, όπως ήταν αυτό το οποίο απεικονίζεται στα Κυριναϊκά νομίσματα αυτό λοιπόν ήταν το φυτό το οποίο χρησιμοποίησαν οι στρατιώτες του Αλεξάνδρου για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την προληπτικά την περίπτωση οποιασδήποτε δηλητηρίες θα μπορούσε να τους προκαλέσει η κατανάλωση ομού κρέατος όταν περνώντας αυτό, αυτά τα όρη τη, του Χινδουκούς, που βρέθηκαν σε τόσο πολύ ξερούς τόπους προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν φτάσαν στο σημείο να έχουν τροφή ένα μέρος από τον αλόγον, τον αλόγον τους. Η... Η ιστορία όμως εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γι' αυτό το λόγο θα σας κάνω μία αναφορά σε σχέση με τα φυτά τα οποία είναι γνωστά στον αρχαίο κόσμο και το πώς τα αντιμετωπίζουν οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι λοιπόν θα σας πω ότι στα ομυρικά χρόνια αναφέρονται αρκετά φυτά όμως με ατελείς περιγραφές επειδή όπως λέγεται πιθανότατα ο Όμηρος ήταν τυφλός και έτσι λοιπόν δεν είχε απόλυτα ε, ακριβή ικανότητα να μπορέσει να περιγράψει με την όψη το πως ήταν το φυτό και έτσι παρόλα αυτά όμως οι περιγραφές οι οποίες δίνονται ε, μοιράζονται κατά είδος και κατά ε, δυνητική ιδιότητα έτσι λοιπόν έχουμε τα ανδροφόνα ή θυμοφόρ, θυμοφθόρα φάρμακα, δηλαδή ήταν δηλητηριώδη βότανα με τα οποία επάλυφαν τα βέλη ή δηλητηρίαζαν την τροφή. Τα ήπια ή τα τα φάρμακα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ως παυσίπονα. Τα λιγρά ή κακά φάρμακα ήταν αυτά που προκαλούσαν αμνησία, Πρόκειται για δρόγε με αντιχολινερινική δράση και εντονότατη ψυχοπληγική επίδραση. Όπως φαίνεται, οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από την προκλασική εποχή γνώριζαν την, επίδραση επί του ψυχισμού φυτών με αντιχολινερινικά αλκαλοειδή όπως τα σολανόδη, ντάτουρα αστραμόνιουμ, άτροπα μπελαντόνα, νίγκερ, τα οποία προκαλούν αμνησία και παραλήρημα. Στην Ραψοδία Κάπα της Οδύσσιας αναφέρεται ότι η Κίρκη χρησιμοποιούσε λιγρά φάρμακα τα, ο, στα, τα οποία έριχνε κρυφά σε ένα χιλόδες ρόφημα των Κικαιώνα από πάρμιο ίνο, κρυθάλευρο και τριμμένο τυρί εγός στο οποίο προσέθεται και μέλι για να εξαλείψει την, πυρ, την πικρή γεύση των φυτών και το προσέφερε στους συντρόφους του Οδυσσέα. Το μόλι από το ρήμα... Μολίο, που σημαίνει αφανίζω, δυνατίζω, παραλίο ήταν το αντίδοτο των λιγρών φαρμάκων που το έδωσε ο Ερμής στον Οδυσσέα για να αποφύγει την επίδρασή τους. Είχε μαύρη ρίζα και γαλακτόχρωα άνθη η δεοξόριξή του ήταν δύσκολη. Πολλές απόψεις έχουν αποτυπωθεί σχετικά με την ταυτότητα του φυτού. Κατά τον Θεόφραστο ένα ανάλογο φυτό με τον μόλι του ομήρου εφίετο στην κιλίνη, αλλά η εκρίζωσή του ήταν εύκολη. Σύμφωνα με τον Σπρέγγελ, uh, πρόκειται για το Allium nigrum, κρόμιον το μέλαν, όμως αυτό έχει ρόδινα άνθη. Το μόλι περιγράφεται και από τον Διοσκουρίδη, ο οποίος το αναφέρει ως αλεξιφάρμακο. Ο Πλίνιος εσφαλμένα θεώρησε το μόλι ως μανδραγόρα, κατά τον α, Ματίολους ήταν ένα είδος κρόμιο. Άλλοι το θεώρησαν ένα είδος σ, ε, σ, σκόροδου. Ο Λινέος ήταν αυτός ο οποίος το θεώρησε αυτό. Ε, ή το ταύτισαν με τον Μέλανα Ελεύωρο. Ο λόγος που σας αναφέρομαι σε αυτά είναι γιατί όλα αυτά βλέπουμε ότι διάσπαρτα κάπου τα συναντάμε και μέσα στην χρήση και στις καταγραφές που έχουν γίνει από τον Αριανό, τον Διοσκουρίδη και διάφορους άλλους ιστορικούς της εποχής που ε, καταπιάστηκαν αρκετά χρόνια μετά από την εποχή που έζησε ο Αλέξανδρος και κατέγραφαν γεγονότα και πράγματα τα οποία συνέβαιναν κατά την πορεία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς την α, περσική αυτοκρατορία με στόχο την κατάλυσή της και που βλέπουμε ότι τα χρησιμοποιούν όπως είπαμε πιο πριν ότι ήταν οι ασαφετίδες ο Ελεύωρος σας ξαναείχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι πρόσφατα ένας α, ε, αν θυμάμαι καλά γιατρός ε, είχε αναφερθεί και πίστευε ότι ο Ελεύωρος ο Λευκός είναι αυτός ο οποίος ήταν η αιτία θανάτου του Αλεξάνδρου και ότι αυτός ήταν που τον δηλητηρίασε την προηγούμενη φορά εγώ σας είχα πει για ποιον λόγο πιστεύω ότι δεν είναι ο Ελέβορος, ε, διότι ο Ελεύωρος ε, ναι με μπορούσε να προκαλέσει θάνατο με μη κατάλληλη και σωστή χρήση του σε δόση αλλά αυτό οφειλόταν στους σπασμούς που δημιουργούσε και που διδόταν για να αποφευθεί η δηλητηρίαση διότι προκαλούσε αιμετό και επίσης προκαλούσε και κενώσεις του εντέρου δηλαδή αφορούσε είτε το άνω είτε το κάτω γαστροπεπτικό και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι άλλη είναι η αιτία που μπορεί ενδεχομένως να δώσανε και ελεύωρο στον Αλέξανδρο. Η αιτία ήταν το ότι αν καταλάβανε ότι μπορεί να είχε φάει ή να είχε πιει κάτι που τον δηλητηρίασε, να θέλαν να τον κάνουν να το εμέσει, ή μέσω κάποιες διάρρεια να το βγάλει από το σώμα του, εάν είχε προλάβει να περάσει στο έντερο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Ελεύωρος αναφέρεται και στα Όμηρικά έπη. Ο Μέλανας είναι αυτός ο οποίος έχει μαύρη ε, ρίζα, άσπρα άνθη, εξορίσεται δύσκολα και φύεται στα ασιατικά παράλια. Κατά τον καθηγητή Εμμανουήλ τα μορφολογικά στοιχεία που περιγράφει ο Όμηρος για το μόλι προσωμιάζουν με αυτά της φριτιλάρια ή της τουλίπα. Η πιο γνωστή άποψη είναι να αναζητηθεί η ταυτότητα του φυτού σε κάποιο αντιχολινεργικό αντίδοτο, οπότε πρέπει να περιέχει μία ε, ουσία αντιχολινεστεράση, παραδείγματος χάρη, γαλανθαμίνη γλανθ, γλανθ, που θεραπεύει την αντιχολυνεργική δηλητηρίαση από τα καλοειδή του τροπανίου και υπάρχει σε ψηλά ποσοστά στο γάλανθους νιβάλις. Ένα άλλο φυτό που αναφέρεται στην τέταρτη ραψοδία της Οδύσσιας είναι τον υπενθές το οποίο αφενός μεν έχει έντονη φαρμακοδυναμική δράση σε συνεργασία με κρασί και αφετέρου ήταν κατευναστικό και παυσίλειπον. Περιγράφεται ως φάρμακο που καταργούσε την συνειδησιακή επαφή... προς τα εξωτερικά ερεθίσματα... καθώς και την μνημονική ανάπλαση των γεγονότων. Δεν προκαλούσε όμως σύγχυση και ελάττωση της αντιλήψεως των ερεθισμάτων. Επομένως, είχε καταπραϊντική επίδραση... επιορισμένων σχηματισμών του ρινοκεφαλικού συστήματος... συντελώντας την μείωση των κατεχολαμινών, και της ακε... ακετυλοχολίνης στην αύξηση της σεροτονίνης προκαλώντας ε, αμνησία και στην αύξηση της σεροτονίνης. Η ταυτότητα του φυτού όπως και για το μόλι μέχρι σήμερα δεν είναι σαφώς γνωστή. Μπορεί να υπάρχουν οι κασίες για το ποιο μπορεί να είναι δεν έχουν καταλήξει όμως με σιγουριά στο ποιο είναι. Ο Θεόφραστος, ο Θεόφραστος ταυτίζει τον υπενθές του Ομήρου με το Χερόνιον. Κατά τον Πλίνιο όμως ήταν το Ελένιο, Ινουλα ελένιουμ, Ελ. Ο Πλούταρχος και ο Γαλινός το ταυτίζουν με το Βούγλωσο, Άνχουσα Ιτάλικα. Ορισμένοι το ταύτιζαν και με τον Μαρδραγόρα, άλλοι με την Ινδική Κάναβη και τέλος και με το Όπιο. Επίσης στον Όμηρο αναφέρεται ένα είδος γάζας η οποία ονομάζεται σφενδόνη και είναι αποκαλοστριμένο μαλλί προβάτου με την οποία περιέδεναν τα τραύματα. Η σφενδόνη ως επίδεσμος αναφέρεται αργότερα και από τον Ιπποκράτη και από τον Γαλινό. Προς το τέλος της προϋποκρατικής προ 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 περίοδου η θεραπευτική έπαυσε να έχει ερμητικό χαρακτήρα και να ασκείται μόνο από τους ιερείς αλλά και οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με τη θεραπευτική, οι οποίοι όμως περιέπιπταν σε διάφορες άσκοπες θεωρίες. Έτσι λοιπόν, εκεί έχουμε την εμφάνιση των φιλοσόφων ιατρών ή ιατροφιλόσοφων. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο υπάρχαν, υπήρχαν ιατρικές σχολές και πιο πριν από την Ιπποκρατική περίοδο ήταν της Κυρίνης, της Ρόδου, του Κρότονα, της Κνίδου και άλλες, όπου οι Ασκληπιάδες δίδασκαν μυστικός στους απογόνους τους την ιατρική, αλλά σταδιακά την μάθαιναν και ξένοι. Η θεραπευτική διδάσκετο επίσης από τους περιοδευτές που ήταν πλανόδιοι οι θεραπευτές και από τους ιατροσοφιστές που δεν ήταν γιατροί αλλά σοφιστές και εκμεταλλεύονταν πάρα πολλές φορές την αμάθεια και την ευπιστία των άλλων. Εδώ σας κάνω ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσω σε λιγάκι. 2-1-2 Μετά το μικρό διάλειμμα το μικρό μουσικό διάλειμμα επανέρχουμε σε αυτό που σας έλεγα σχετικά με το πως αναφέρονται πολλά και διάφορα τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα από τα ομοιρικά έπι και είχαμε μείνει στην περιγραφή που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο υπήρχαν οι διαφορετικές σχολές και έτσι υπήρχαν οι... Οι ιατροφιλόσοφοι, οι οποίοι ε, είχαν τη δική τους άποψη, δεν ήταν ε, τόσο γιατροί όσο σοφιστές και εκμεταλλεύονταν την αμάθεια και την ευπιστία. Ακόμη όμως υπήρχαν και οι στρατιωτικοί γιατροί, οι αληπτές, οι μείγματοπόλες, που εμπορεύονται ε, εμπορεύοντα, τα φάρμακα, τα δηλητήρια και τα καλλιντικά, οι φαρμακείς ή φαρμακίδες, οι γυναίκες που ασχολούνται με τη συλλογή βοτάνων και να έχετε υπόψη σας ότι ακόμα μέχρι σήμερα γίνεται αυτό στην α, μέση και από Ανατολή όπου σε συγκεκριμένες α, κοινότητες οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πρωτοστατούν και α, Ψάχνουν και βρίσκουν το κατάλληλο ειδικό βότανο το οποίο βρίσκεται ακόμα και μέσα από μια πορεία μιας κάποιας σχετικής ερήμου που ξέρουν που φύγεται και μάλιστα υπάρχει ένας Γερμανός ο οποίος στο παρελθόν εντεταλμένος μιας πολύ μεγάλης γερμανικής φαρμακοβιομηχανίας και στηριζόμενος επάνω σε ένα κείμενο το οποίο βρίσκει σε ένα μοναστηριακό έγγραφο της Γερμανίας περιγράφεται αυτό η κάζουν που βρίσκεται και ξεκινάει μια πορεία που τον φέρνει στα βάθη της Ασίας και βρίσκεται στην περιοχή όπου εκεί κοντά είναι η, η έρημος για την οποία ενδιαφερόντουσαν να αναπτύξουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες τους, οι Πέρσες. Και φτάνει μέχρι εκεί, συλλέγει το, το φυτό με υπόδειξη της α, γυναίκας αυτής, της αρχηγού των α, α, γυναικών που ασχολούνται με τη συλλογή των βοτάνων, όπως είναι είπαμε, οι, φαρμακείς, οι φαρμακίδες, και το γυρίζει πίσω και το αναλαμβάνουν τα γερμανικά εργαστήρια ανάλυσης της φαρμακολογίας για να το ε, ταυτίσουν και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν χημικές ενώσεις στο πρότυπο της, δομής, της φυσικής δομής του φυτού αυτού για να μπορέσουν να αποδώσουν τα ευεργετήματά του τα οποία φτάνανε μέχρι και την καταπολέμηση καρκινικών περιπτώσεων έτσι αυτό μια και αναφέρθηκα στις φαρμακίδες οι μυροπόλες που πουλούσαν μοίρα αλυφές, θυμιάματα και οι μέες, γυναίκες καταγόμενες συνήθως από την Φρυγία και την Θεσσαλία που εκτός των άλλων ασχολούνται και με τα εκτροτικά φάρμακα ο Ιπποκράτης, 460 π.Χ. με 377 ή 356 π.Χ. έζησε την περίοδο που μεσουράνισε ο ελληνικός πολιτισμός και χάρη στο έργο του η θεραπευτική απέκτησε δική της υπόσταση ως ανεξάρτητη επιστήμη. Η παρατηρητικότητά του και η κρίση του τον ανέδειξαν στο σπουδαιότερο ιατρό της αρχαιότητας με τον όρο «Ιπποκρατική Ιατρική» δηλώνεται όχι μόνο η ιατρική του Ιπποκράτη αλλά και των μαθητών και των οπαδών του που εργάστηκαν εμπνευσμένοι από το παράδειγμα και τη διδασκαλία του. Απομάκρυνε την θεραπευτική από την μαγεία και την δυσιδαιμονία και την στήριξε στην άμεση παρατήρηση και το πείραμα. Στο έργο του Ιπποκράτη αριθμούνται 336 δρόγες χωρίς περιγραφή, πιθανόν διότι τα θεωρούσε γνωστά από τους ριζοτόμους, υπάρχει σε ένα πίνακα φαρμακολογική κατάταξη των δρογών στο έργο του Ιπποκράτη ιατρικά καθαρκτικά και μέσα εκεί ποιος είναι αυτός που αναφέρεται όπως σας είπα και πιο πριν είναι ο Μέλας Ελέβορος Ελέβορος Οφισιάλης ο Λευκός Ελέβορος Βεράρτρομ Αλμπομ ε, Εφόρβιες θύμαλος Υποφαές πέπλος, κυπαρισία, σύλφιο, η φέρουλα ασαφετίδα που λέγαμε πριν, κνέστρον, κνέωρον, κνίκος, κολοκυνθής αγρία κλπ. Στα, στα διαιτητικά καθαρτικά είναι η λινόζωστης, μερκουριάλης άνουα... κράμβι, Μπρασίκα ολε, ο, ολερά, Ολεράσια Σκόρδορο Πράσο Κρόμιο Σέλινο Γλύχον Ορίγανον καλαμί, Καλαμίνθη θύ, Θύμβρα Θύμος Εύζωμον Σκολοπένδριον Μετά έχει τα ανθ, ανθελμινθικά, άγνος βίτεξ, Άγνους κάστους. Αυτό είναι ε, Άγνους κάστους είναι η γνωστή μας λιγαριά ε, και δρέλιο, κρόμια και λοιπά. Μετά υπάρχει η κατάταξη των εμετικών, σκαμονία, θαψία ίσοπος, σκόρδωρον και άλλα. Σε διαρκή σε ο βασιλικός σε αιματεμέσεις τορδίλιον ή σίσαμον στα αποχρεπτικά περιλαμβάνονται διάφορα χιλανθή, λιβανοτός, σμύρνα, χαλβάνι, βίχιον, τρίφυλλον και άλλα. Γαργαρίσματα και εισπνοές, ορίγανον, θύμβρα, πήγανον, άνισον, μοίρα, ρούς. Στα διουρητικά είναι το σκόρδωρο, το κρόμιο, το πράσον, το, πετρι, το πετροσέλινον, το κρίθμον, η βούπριστης, ζωική υδρόγη πιθανόν ανάλογη των κανθαριδών, τα εφιδρωτικά, τρίφυλλον, χυμός σιλφίου, στιπτικά εντερικού σολίνος μήκον, σίδια είναι ο, ο φλοιός από τα ρόδια μέσπυλα κυδόνια, λίνων, εριδρόδανων κορίανων και μετά έχει τα πταρμικά που βάζει πάλι των ελεύωρων και μάλιστα είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ο ελεύωρος δημιουργεί πάρα πολύ έντονες συσπάσεις και ακριβώς ε, όταν είναι σε πολύ μεγάλη δόση μπορεί να δημιουργήσει τον πνιγμό διότι κάνει σπασμούς και του στομάχου και των μείων. και πλέον ο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ε, αντιμετωπίσει και να χειριστεί την ίδια τη συμπεριφορά του σώματος του από τις εισπάσεις που του δημιουργεί το βέρατρον, το σύλφιον, το πιπέρι, τα κρόμια, τα σκύλα. Άλλα μετά ως καυστικά είναι επίσης ο ελεύωρος, το ελατήριο, χυμός σικής, εβάνθεμον, ματρικάρια χαμομήλα, χαμελέων μέλας, για δερματικά γλίσχρασμα, Κριθής, ρίζα και σπέρματα κράμβης, χυμός σέφτλου, ρίζα ελατηρίου, λάπαθο άγριο, αλκιόνιο... ...ψυκτικά είναι το σέφτλον, το σέλνον, ο βάτος, ο ράμνος, τρικαυσ... τρι... τριχαυξητικά, το κίμινο, το ομφάκιο, χυμός από άωρα στα φύλλα... Τα τραυματικά είναι το κόμι, κυρόπισος, ριτίνι, λιβανοτός, μοίρα, ριτίνι, τερεμινθίνι, μαστίχα, στυπτικά, κικίδες, η καρπή της βλανιδιάς, μυρίκι, ο κέδρος, πίτης, το πεύκοδο δηλαδή, νάρθιξ, Πολύκνημων. οφθαλμικά είναι... Τα μοίρα, ο κρόκος, ο έβενος, το όπιο, η ανεμόνη, έγυρος, ως έκδοχο χρησιμοποιείται το νέτο, νέτοπον, το, που, το οποίο είναι το πικραμυδεαλέλαιο, επιμητρικών νόσων είναι το μελάνθιο, το ψευδομελάνθιο, επιγυναικολογικών γυ, νόσων το μάραθο, ο μάραθος, το κύμινο, το άνισο, γλύχον, μοίρα, κρόκος, ακτή, σαμπούκους νίγκραελ, ε, Μίνθη, Πετροσέλινο, Ελελίφασκος, Χαμέμιλο, Κινάμωμο Κασία, Κανέλα Άλμπα Μούρ, κορίανον και λοιπά. Τα υποκρατικά φάρμακα παρουσιάζουν ασάφεια διότι μόνο το όνομά τους αναφέρεται ουσιαστικά και η φαρμακολογία αρχίζει με τον, Θεόστρα, με τον Θεόφραστο και τον Διοσκουρίδη. Ο Θεόφραστος έζησε το 272 με 287 π.Χ. γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου. Υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τον οποίο και διαδέχθηκε στην περιπατητική σχολή. Φαρμακογνωστικά του έργα είναι τα εννέα βιβλία περί φυτών ιστορία, όπου αναγράφονται ονομαστικά τα φυτά, η γένεσή τους, η ανάπτυξη, ο πολλαπλασιασμός, η μορφολογία, η γεωγραφική προέλευσή τους και τέλος η ιαματική τους δύναμη. Το ένατο βιβλίο είναι κυρίως φαρμακολογικό. Περί φυτών αιτία, είναι έξι βιβλία. Είναι συνέχεια του προηγούμενου και Ερμηνεύει βάσει των αριστοτελικών δογμάτων την γένεση τον πολλαπλασιασμό και τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών περιγράφεται η χλωρίδα πολλών περιοχών της Ελλάδας, ο Όλυμπος, η Μακεδονία, ο Στριμόνας, η Ροδόπη, η Κοπαίδα, η Αρκαδία και της Κυριναϊκής αναφοράς, δηλαδή γίνονται αναφορές στην παλμάσε της Λιβύης. Δεν γνωρίζουμε αν όλες οι, βοταν, οι βοτανικές περιγραφές είναι δικές του ή και των βοηθών του, αλλά λόγω της αξιοθαύμαστης ακρίβειας συμπεραίνεται ότι οι περισσότερες στηρίζονται στις προσωπικές του παρατηρήσεις. Κατά την ελληνιστική περίοδο το κέντρο του πολιτισμού από την Αθήνα μεταφέρεται στην Αλεξάνδρεια, όπου ιδρύθηκε και το ε, ονομαζόμενο μουσείο που ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο με κυριότερη σχολή την ιατρική χωρίς ακόμα να διαχωριστεί η φαρμακευτική από την ιατρική, εν γινόταν διάκριση σε τρεις κλάδους. Ήταν στην χειρουργική, στην διαιτητική που ασχολείται με την παθολογία και την φαρμακευτική. Δύο σημαντικές σχολές ιδρύθηκαν η εμπειρική από τον Ηρόφιλο τον 3ο αιώνα π.Χ. και η δογματική από τον Ερασίστρατο τον 3ο αιώνα π.Χ. Η οπαδοί της εμπειρικής σχολής δεν αναζητούσαν τα αίτια της νόσου, συσχέτιζαν απλώς τα περιστατικά και χρησιμοποιούσαν όμοια φάρμακα με αυτά παρεμφερών περιπτώσεων και τελικός κατέληγαν στην πολυφαρμακία. Αυτά έτσι σαν μια αναφορά για τα ομιρικά έπι και για το τι καταγραφές βρίσκονται μέσα στο έργο του ομίρου και επειδή εμάς συνεχίζει να μας απασχολεί πάντοτε, το τι γίνεται στην αμφίπολη, θα περάσω σιγά σιγά στο κλείσιμο της σήμερινής εκπομπής με ερωτήματα και θα σταθώ σε παρατηρήσεις και ερωτήματα που πηγάζουν από τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Ο ένας είναι αυτός ο οποίος ε, ε, καταγράφει απόψεις του και μας βάζει σε σχολιασμός και σε σκέψεις με το προσωνύμιο «Εμπεδότιμος». Λέει λοιπόν ο Εμπεδότιμος, λίγο πριν να γίνει η παρουσίαση της κυρίας Περιστέρη στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού 29 Νοεμβρίου αν θυμάμαι καλά εγώ θα πω πως τα λέει παρόλο το ότι κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως να έχουμε ακούσει οι απαντήσεις τους αλλά προτιμώ να τα πω έτσι όπως τα λέει Ο τάφος της Αμφίπολης, ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Κατά τη διάρκεια της μελέτης της πορείας της ανασκαφής και των ευρημάτων αυτής, από τους σχολιαστές του ιστολογίου προέκυψαν πολλά εύλογα ερωτήματα, τα οποία χρειάζεται να απαντηθούν ώστε να ρηχθεί όσο το περισσότερο δυνατόν φως στο μυστήριο του τάφου της Αμφίπολης. Εν ώψη της παρουσίασης από την κυρία Περιστέρη το Σάββατο 29 Νοεμβρίου της ανασκαφής του τάφου Αμφίπολης παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια από τα ερωτήματα που προέκυψαν και που ελπίζουμε είτε να απαντηθούν από την κυρία Περιστέρη κατά την παρουσίασή της είτε να τεθούν από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους ή και αρχαιολόγους προς την ανασκαφική ομάδα. Και μάλιστα λέει ότι θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον πολύ καλό του φίλο το, ε, του ιστολογίου το ε, VagCalf07 για την επιμέλεια της συλλογής και της επεξεργασίας των ερωτημάτων από τους άλλους σχολιαστές όπως επίσης και όλους τους σχολιαστές του ιστολογίου και τη συνεισφορά τους στην προαγωγή της έρευνας για τον τάφο της Αμφίπολης αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας και καλά κάνουμε ένα λέει πώς προκύπτει τόσο ξεκάθαρη σύνδεση του μνημείου με τον Δινοκράτη δεδομένου πως για το συγκεκριμένο αρχιτέκτονα ελάχιστες είναι οι αναφορές που σώζονται ενώ όλα τα υπόλοιπα έργα του έχουν χαθεί ή υποστεί μερικές σημαντικές καταστροφές π.χ. Ναός Αρτέμιδος Εφέσου Μήπω απλά ο Δινοκράτη είναι η πιο πιθανή λύση για τον αρχιτέκτονα του μνημείου. Δύο. Όταν λέτε πως το μνημείο χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του τέταρτου αιώνα π.Χ. πόσο αυστηρά είναι τα χρονολογικά όρια που βάζετε. Παραδείγματο χάρη το 295 π.Χ. απορρίπτεται. 3. Η σύνδεση του μνημείου με τον Δινοκράτη χρησιμοποιήθηκε για την χρονολόγηση του μνημείου δεδομένου του ότι έπρεπε να είναι ζωντανός για να το έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει. Ή μήπως έγινε το αντίθετο, δηλαδή η χρονολόγηση μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε πως ο Δινοκράτης είναι ένας από τους υποψηφίους αρχιτέκτονες. 4. Πότε χρονολογείται η καταστροφή του περιβόλου και βάση ποιων στοιχείων. Τι ευρήματα υπάρχουν στα περίχωρα του Τύμβου. Πρόκειται να γίνουν απαλωτριώσεις για την μελέτη της γύρω περιοχής σχεδιάζονται έρευνες της σκήτης του Στριμώνα για πιθανή ανακάλυψη επιπλέον δομών από τον τύμβο ή το ταφικό μνημείο 5. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αν το μνημείο ήταν έστω εν μέρη ορατό παραδείγματος χάρη ο περίβολος για κάποιο χρόνο μετά την κατασκευή του ή θαύτηκε εξ ολοκλήρου κάτω από τεχνητό τύμβο με την ολοκληρωσή του 6 πώς υπολογίζετε διαστάσεις με ακρίβεια εκατοστού παραδείγματο χάρη για τον Λέοντα του οποίου μεγάλο τμήμα ήταν κατεστραμμένο 7. Στο βόρειο τείχο του τελευταίου θαλάμου υπήρχαν πλύνθη με διαφορετική υφή και μαύρη απόχρωση όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες και την αποτύπωση στο, σχέδιο του κυρίου Λεφαντζή. Οι πλύνθοι αυτοί σε μία φωτογραφία φαίνεται να αφαιρέθηκαν. Βρέθηκε κάτι από πίσω ή ήταν απλά το φυσικό έδαφος του λόφου. 8. Για ποιο λόγο η διάβρωση στα μάρμαρα του τελευταίου χώρου είναι τόσο έντονη, μαυρισμένο χρώμα κλπ. σε σχέση με, άλλους, με τους άλλους θαλάμους. 9. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το ουσιαστικότερο έβριμα που στοιχειοθετεί την θεωρία σας συνολικά. 10. Πώς σχολιάζετε τις ομοιότητες των ευρήματων με άλλα μακεδονικά ευρήματα. 11. Ποια είναι η φυσική προέλευση των μαρμάρων θάσου, από ποιο λατομείο δηλαδή. 12. Μπορεί να συνδέσετε κατασκευαστικά το μνημείο με άλλους τύμβους της περιοχής. 13. Έχετε ενδείξεις για, το, για άλλο τάφο. Υπάρχουν άλλα σημεία που από την δική σας έρευνα θα βοηθούσαν να δώσουμε λύση. 14. Πού θα κατευθύνετε την έρευνά σας τώρα. 15. Βρήκαν ναι ή όχι το μονόγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω από την Ανατολική Μενάδα με βάση φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί από τους ίδιους αυτό έτσι. 16. Μπήκαν ναι ή όχι στον Θάλαμο 4 από την οποία στον βόρειο τοίχο του α, Θαλάμο 3... με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζεται από μια συγκεκριμένη δημοσιευμένη φωτογραφία δική τους. 17. Με τα μέχρι τώρα ευρήματα αποκλείεται την ταφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αμφίπολη. 18. Βιβλιογραφικά... Πόσους αφιροϊσμένους μεγάλους στρατηγούς γνωρίζουμε. 19. Αφού η νέα ηλεκτρονική ή γεωφυσική διασκόπηση ήταν στα άμεσα σχέδια της ανασκαφικής ομάδας και γενικότερα του Υπουργείου Πολιτισμού, για ποιο λόγο θεωρήθηκε ότι ολοκληρώθηκε η ανασκαφή στο συγκεκριμένο σημείο πριν πραγματοποιηθεί η διασκόπηση με ποιο κριτήριο θεωρήθηκε ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει τίποτε άλλο και δεν κρύβονται εκπλήξεις ακόμα και για την αρχαιολογική έρευνα όπως την γνωρίζετε μέχρι σήμερα. 20. Εάν το χρώμα, αν το χώμα συγγνώμη, κάτω από τον τάφο είναι ίδιο με το υπόλοιπο της επίχωσης, γιατί σταματάει ένα σκαφί. 21 έχουν βρεθεί κομμάτια ή άλλες πλάκες όπως αυτή με τους ρόδακες στον δεύτερο θάλαμο. 22. Είναι αντιεπιστημονική η δημοσίευση φωτογραφιών ή ψηφιακού βίντεο από όλους τους έω τώρα χώρους της ανασκαφής. Θα μπορούσαμε να έχουμε οπτικά όλα τα ευρήματα. 23 πώς ακριβώς συσχετίζεται η μέχρι τώρα ανασκαφή με την διασκόπηση πολυμενάκου και άλλα άλλους δηλαδή ποια ακριβώς περιοχή ή τα 6 και ή τα 7 έχει ανασκαφή κατά πόσον επαληθεύονται τα ευρήματα της διασκόπησης που μιλούν για λίθινες δομές εκεί που έχουμε υψηλές ταχύτητες και χαλαρά υλικά εκεί που έχουμε χαμηλές ταχύτητες οι χώροι L1 και L2 μπορεί να είναι το λατομείο πορόληθου του περιβόλου. 24. Από τις μελέτες που έχουν ήδη γίνει υπάρχουν άλλοι χώροι πέριξ, ας πούμε 4 μέτρα ακτίνα της υπάρχουσας ανασκαφής από σφίγγες μέχρι τον θάλαμο 3. 25. Από τα ευρήματα της ανασκαφής έχουν βρεθεί άλλοι ή άλλες πλάκες οροφής όπως αυτή με τους ζωγραφιστούς ρόδακες έστω και σε κομμάτια 4,20 επί 1 μέτρα. 26. Έχει βρεθεί το άλλο κεφάλι της σφίγγας έστω σε πολλά μικρά κομμάτια. 27. Έχουν βρεθεί οι οριχάλκινοι στροφή και άλλα μεταλλικά παρελκόμενα και εξαρτήματα της δίφυλης μαρμάρινης θύρας. 28. Συμφωνείτε με την κυρία Παλιαδέλη ότι, σε εισαγωγικά, με βάση τα αποτελέσματα της επικείμενης ανθρωπολογικής μελέτης του σκελετού, αν α. ο νεκρός είναι άνδρας, β. ταυτίζεται ηλικιακά, γ. βρεθούν ίχνη τα τότε κατά 99% είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, κλείνουν τα εισαγωγικά. 29. Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ολόκληρος ο περίβολος, άρα οριοθετείται ακριβώς το όλο μνημείο, γιατί τα χώματα από την ανασκαφή δεν έφευγαν εκτός περιβόλου, αλλά ρίχτηκαν μέσα στην οριοθετημένη περίβολο. 30. Γιατί από τη στιγμή που το επικοινωνιακό επιτελείο επέλεξε να δημοσιευθούν φωτογραφίες από το εσωτερικό του τάφου δεν το έκανε σωστά και ολοκληρωμένα αλλά απέκρυψε σημαντικά στοιχεία με τη μέθοδο της επεξεργασίας του κρόμπ, του Photoshop, αλλά και της γωνίας φωτογράφησης αποβλέπει στην προτα... προστασία των ευρημάτων και στην μείωση της δημοσιότητας ώστε να μπορέσει να γίνει σωστή δουλειά 31. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που αιτιολογούν την βεβαιότητα για δινοκράτη και για το τέταρτο, τελευταίο τέταρτο του τέταρτου αιώνα. 32. Ποια ονόματα πιθανά είναι αυτά των υποψηφίων που αποκλείονται βάση και ποιον ευρημάτων ή συλλογισμών. 33. Τα στοιχεία που συνηγορούν στην εκδοχή του αφιροισμένου νεκρού μπορούν να αποδοθούν στο νεκρό του τάφου που ανασκάπτεται ή γενικά σε πιθανό άλλο νεκρό στον τύμβο. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε δύο αφιροισμένους νεκρούς, 34. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με γεωλογική μελέτη πως με κάποιον τρόπο υπάρχει συνέχεια στο μνημείο οι εργασίες θα συνεχιστούν και μέσα στο χειμώνα. 35. Σε αυτό το στάδιο της ανασκαφής υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις για δεύτερη είσοδο στον τύμβο. 36. Η μαρμάρινη πλάκα της οροφής του τρίτου χώρου αποτελεί στοιχείο καθαρά διακοσμητικό συμβολικό ή είχε και λειτουργική χρήση σε σχέση με την επίχωση. 37. Τα μέχρι τώρα στοιχεία σε ποιο συμπέρασμα σας οδηγούν όσον αφορά την επιχωμάτωση του μνημείου. Έγινε ταυτόχρονα της κατασκευής και αν όχι υπάρχει εκτίμησή σας για το πότε έγινε, από ποιον και για ποιο σκοπό. Αν θεωρείτε ότι έγινε μετά την υποτιθέμενη σύλληση του τάφου, από ποιον έγινε και γιατί. 38. Υπάρχει σχέδιο του κυρίου Λεφαντζή που απεικονίζει σε κάτωψη συνολικά το μνημείο. Αν ναι, μπορείτε να το δημοσιεύσετε. 39. Από ποια στοιχεία συμπεραίνεται ότι έχουμε σύλληση του τάφου. 40. Ποια στοιχεία είναι αυτά που βασίζουν τη δήλωσή σας ότι θα βρίσκατε μέσα τα κοκαλάκια των τυνβορύγχων 41. Ποια είναι τα στοιχεία που σας κάνουν να πιστεύετε ότι ο νεκρός λατρευόταν ως ήρωας 42. Έχετε υπόψη σας από συμβολισμού που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με το μνημείο όπως στο blog Εμπεδότιμος 43. Εφόσον λέτε ότι ο ταφικός θάλαμος είναι σίγουρα συλλημένος, πώς δικαιολογείται η αδιατάραχτη επίχωση του θάλαμου ή την βορύχη, από ποιο σημείο εισήλθαν και για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί η κεφαλή της μίας φίγκας, τα φτερά της και μέρος του ψηφιδωτού. 44. Εκτός από τα επιστήλια υπάρχουν και άλλα ευρήματα τα οποία μεταφέρθηκαν στο μουσείο για συντήρηση και αν ναι τι αφορούν. 45. Ποιο ή ποια είναι τα στοιχεία που σας κάνουν να δηλώσετε ότι το μνημείο είναι οικουμενικό και ο ενταφιασμένος κοσμοπολίτης. 46. Ο Υπουργός σε δήλωσή του ανέφερε ότι το μνημείο διαιρείται σε καλή κατάσταση λόγω της επίχωσης που υπήρχε εντός, κάτι που βοήθησε στην στατικότητα. Έχετε στοιχεία για την ακριβή περίοδη, περίοδο επίχωσης. Αν ναι... Από πού προκύπτουν 47. Με τι στοιχεία χρονολογείται την καταστροφή του περιβόλου και τι ευρήματα υπάρχουν στα περίχωρα του Τύμβου Πρόκειται να γίνουν απαλωτριώσει για την μελέτη της γύρω περιοχής ή έρευνες της κήτης του Στριμώνα για πιθανή ανακάλυψη επιπλέον δομών δόμων δηλαδή μάλλον θέλει να πει εδώ από τον Τύμβο ή και το ταφικό μνημείο «48 λείπουν ή αγνοούνται από το εσωτερικό του τάφου δομικά στοιχεία, πορόλιθη, μάρμαρα κλπ. 49. Από τα κομμάτια της περιβόλου που υπάρχουν διπλά και από τα, κο... δίπλα μάλλον θέλω να πει εδώ από τα κομμάτια της περιβόλου που υπάρχουν δίπλα και στην βάση του Λέοντα αλλά και σε αυτά που έχουν βρεθεί στην Κερκίνη παρατηρούμε επιγραφές οι οποίες όμως δεν είναι στο μπροστινό μέρος των αρμάρων αλλά στο πλάι που σημαίνει ότι γράφτηκαν πριν την τοποθέτηση ή μετά την αποκόλληση. Υποθέτουμε ότι τις έχετε μελετήσει αφού την ταύτισή τους με την περίβολο την πραγματοποιήσατε το 2013. Μπορείτε να μας πείτε αν είναι σύγχρονες με, τον, με την περίβολο και αν ναι, τι σκοπό εξυπηρετούσαν. 50. Ο, προ, ο προσανατολισμό του μνημείου και του νεκρού σε άξονα βορρά-νότου είναι συνήθι ή σπάνιο όσον αφορά σήμερα του ανασκαφέντε μακεδονικούς τάφους. 51. Βρέθηκαν ίχνη καρφιών στου τοίχου του θαλάμου 3 όπου είναι και η ταφή. Ουσιαστικά ρωτώ αν υπάρχει περίπτωση να υπήρχαν πίνακες με ζωγραφικές παραστάσεις σε έναν θάλαμο που προκαλεί εντύπωση το πόσο αδιακόσμητος είναι. 52. Με τα μέχρι τώρα ευρήματα που έχετε στα χέρια σας, σας δίνεται η αρχική αίσθηση ότι η ιστορία ξαναγράφεται από την αρχή ή απλά ότι συμπληρώνονται κάποια άγνωστα κομμάτια της. 53. Θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με το βοτσαλωτό ψηφιδωτό Πώς δικαιολογείτε βάσει της ανασκαφικής εμπειρίας σας το κυκλικό σχήμα που λείπει. Η τεχνική του μπορεί να μας δώσει την χρονολογία που κατασκευάστηκε. Πόσο επί της εκατό του κενού πιστεύετε πως θα αποκατασταθεί. Ποιοι πρόκειται να είναι οι συντηρητές του και πόσο χρόνο εκτιμάτε πως θα χρειαστούν. 54. Προς τον κύριο Μιχάλη Λεφαντζή. Η αναπαράσταση της βάσης του μνημείου του Λέοντος Κατά τον Μπρόενερ θυμίζει πολύ τις ταφικές εισόδους των βασιλικών ταφών των Εγών. Το συγκλονιστικό όμως είναι ότι ο Μπρόενερ σχεδίασε τη βάση περίπου 40 χρόνια πριν την ανασκαφή από τον Ανδρώνικο. Δεν είναι ένα σημαντικό στοιχείο σύνδεσης του ταφικού μνημείου του Τύμβου Καστά με τις Αιγές. 55. Ποιο είναι ο ακριβώ προσανατολισμό ο ακριβής προσανατολισμός της εισόδου των θαλάμων και του τάφου αξιοποιήθηκε αυτό το στοιχείο ως προς την χρονολόγηση που προτείνεται 56 όπως έχει διαπιστωθεί η διχρωμία στα μάτια του αλόγου του ψηφιδωτού αριστερό μάτι γαλάζιο δεξί μάτι μαύρο είναι προϊόν εσκεμμένης παρέμβασης του κατασκευαστή του ψηφιδωτού για ποιο σκοπό θεωρείται ότι το έκανε ο κατασκευαστής του ψηφιδωτού. 57. Πώς σχολιάζεται την ομοιότητα των συμβολισμών του ταφικού μνημείου με εκείνον του ανακτόρου των εγών. Και επίσης μέσα σε όλα αυτά που σας διάβασα πιο πριν που αφορούν απόψεις όπως κάνει την εισαγωγή ο εμπεδότημο του ιδίου και των υπολείπων που καταγράφονται Μισό λεπτό και επιστρέφω. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. ένα δύο. Συνεχίζοντας λοιπόν θέλω να συμπληρώσω εγώ με τις δικές μου ερωτήσεις και λέγοντα ότι συμφωνώ με όλα τα προηγούμενα και λέω και παλαιότερα ρώταγα αυτές οι φωτογραφίες που είδανε το φως της δημοσιότητας με Άγγλους στρατιώτες που κρατούσαν κρανία στα χέρια τους ποτέ δεν μας έχουν πει πού είχαν φτιάξει τα ορίγματα αυτά έχουμε δηλαδή μία ταυτόσιμη ένα ταυτόσιμο στίγμα για το πού βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι οι χάρτες που ταυτοποιούν τις θέσεις που είχαν καταλάβει οι Άγγλοι και που οι Βούλγαροι που τους έριχναν με το πυροβολικό ποια είναι τα σημεία τους, είναι γνωστά έχει οριοθετηθεί σήμερα σε σχέση με την ανασκαφή το όριο της λίμνης Κερκινίτιδας που αποτελούσε τον αύσταθμο των Μακεδόνων και αν ναι γιατί να μην έχουμε έναν χάρτη που να μας δείχνει τα όρια της σε σχέση με τον λόφο Καστά. Κάθε σταθμό έχει και νεόρια. Έχουν βρεθεί ίχνη αυτών των εγκαταστάσεων. Έχουν ανασκαφεί και αν ναι με τι αποτέλεσμα και αν όχι γιατί δεν αναζητώνται έχει βρεθεί ο δόστρωμα που πήγαινε από τον Λόφο Καστά στη Λίμνη, διότι αποκλείεται να μην είχαν οδοστρώσει την πορεία ενός τέτοιου μεγάλου γεγονότος. Γιατί δεν έχουν μπει περιμετρικά του τείχους του περιβόλου αρκετά μέσα ώστε να μπορούν να έχουν μία απάντηση αν υπάρχει και δεύτερη τουλάχιστον είσοδος. Γιατί δεν μας έχουν δείξει ποτέ ένα σχέδιο τομής που να δείχνει πού βρίσκονταν τα ίσαλα της λίμνης σε σχέση με το επίπεδο του βάθους της κατασκευής του λόφου Καστά και σε τι απόσταση είχαμε εξήλισε έναν ε, οπότε ναι ναι έχει μπει ένας εγώ τελειώνω ε, δεν έχω τελειώσει ακόμα τελειώνω ναι 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 ναι, ναι. παρακαλώ συγγνώμη για τη διακοπή ζωντανή είναι η εκπομπή λοιπόν και σε ποια σχέση είναι αυτό το επίπεδο της κατασκευής του λόφου Καστά ως προς το βάθος του δηλαδή και σε τι απόσταση είχαμε τον φλίσβο της λίμνης από την εγκατάσταση του Τίμβου Καστά. Επίσης, γιατί να λείπει μόνο το ένα κεφάλι σφίγγας αλλά και τα φτερά της. Γιατί να μην υπάρχουν ίχνοι από τους σιδηρούς διαδρόμους του θυρώματος. Γιατί να έχουν την κυρία παναγιοταρέα να κόβει ερωτήσεις. Αν αληθεύει το γεγονός ότι μέσα από το εργατικό δυναμικό της ανασκαφής μπορεί να συμμετέχουν εργάτες οι οποίοι δεν προέρχονται από τη χώρα μας πώς εξασφαλίζουν και διασφαλίζουν το τι μπορεί να βγουν και να πουν εάν βρεθούν πίσω στις πατρίδες τους από όπου και να μπορεί να προέρχονται εάν βέβαια αληθεύει το γεγονός αυτό έτσι δεν το ξέρω αν αληθεύει Και ουσιαστικά γιατί εμείς να μην έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε τι γίνεται με πράγματα που αφορούν τη δική μας ιστορία. Εδώ λοιπόν θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο αφορά μία άλλη άποψη, δεν είναι δική μου αυτή η άποψη, Αλλά ας την ακούσουμε, διότι καλό είναι να ακούμε το οτιδήποτε. Ο τάφος της Αμφίπολης, αν σωζόταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ίσως, σε σχέση με τον τάφο της Αμφίπολης, αν σωζόταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ίσως να είχαμε γραπτές πηγές για το μνημείο. Ε, ήταν κάτι το οποίο ακούστηκε. Σε γενικέ γραμμέ, η κατάσταση, όπω κατεγράφει, ήταν η εξή ότι το σημείο κατασκευάστηκε για έναν αφιερωισμένο νεκρό, ήταν ελεγχόμενα επισκέψιμο και στους ρωμαϊκούς χρόνους, σφραγίστηκε με την επιχομάτωση που συναντήσαμε, η οποία περικλεί, ε, αποκλείεται να ήταν φυσική. Κατά τη διάρκεια που ήταν επισκέψιμο εσυλήθη, δεν βρέθηκαν όμως καθόλου εκτερίσματα στον ταφικό θάλαμο, που όμως δεν αποκλείεται να υπάρχουν σε κάποιο άλλο σημείο του τύμβου. Αν σωζόταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ίσως λέει να είχαμε γραπτές αναφορές και πηγές για το μνημείο. Οι τρύπε στου διαφραγματικού τοίχου ήταν εσκεμμένε για να γίνει η πειχομάτωση. Εδώ δημιουργούνται αρκετά ερωτήματα. Τα βασικότερα των οποίων είναι τα εξή. Γιατί οι Ρωμαίοι να είχαν τόσο ζήλο να σφραγίσουν ένα μνημείο, το οποίο μάλιστα δεν ήταν ρωμαϊκό και μάλιστα ήταν συλλημμένο, γιατί αν σώζονταν η βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρεια, ίσω να είχαμε γραπτέ πηγέ για το μνημείο, Έχει καμία σχέση με την Αλεξάνδρεια το μνημείο αυτό το οποίο και θα ερμήνευε την ανάγκη καταγραφή του γιατί δεν υπάρχει καταγραφή από τους Ρωμαίους αυτού του μνημείου και μάλιστα για την επιχομάτωσή του που ήταν αρκετά επιμελημένη και δαπανηρή ενώ γνωρίζουμε ότι κατέγραφαν το οτιδήποτε αυτά τα ερωτήματα μας αναγκάζουν πλέον να εστιάσουμε την προσοχή μας και στη Ρωμαϊκή περίοδο κάνοντας αυτό παρατηρούμε τα εξή. Ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο οποίος είδε τον Αλέξανδρο, ήταν ο Καρακάλας και ο Σεπτίμιος Σεβύρος. Ήταν αυτός που σφράγισε τον τάφο ώστε να μην τον επισκεφτεί ξαν, ποτέ ξανά κανεί. Αυτό εκ πρώτη όψεω δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Όμω, αν προσέξουμε ότι ο Σεβίρο ήταν πατέρα του Καρακάλα, τότε προκύπτει ένα παράδοξο. Πώ ο Καρακάλα επισκέφθηκε τον τάφο του Αλεξάνδρου ενώ τον είχε σφραγίσει ο πατέρα του, και πώ κανεί μετά από αυτόν δεν είδε πλέον τον Αλέξανδρο. Οι αποδιδόμενοι στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο τη Ρήση, πού είναι το σήμα Αλεξάνδρου, δείξον μη. Μήπω υπονοεί ότι το σώμα του Αλεξάνδρου δεν ήταν πλέον στην Αλεξάνδρεια και όχι αυτό που κοινό του αποδίδεται, ότι έχάθη πλέον και η μνήμη του Αλεξάνδρου. Ο Καρακάλα είναι γνωστό ότι είχε λατρεία απέναντι στον Αλέξανδρο. Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι το κύριο, αν όχι και μοναδικό αίτιο για την εκστρατεία του Καρακάλα εναντίον των πάθ, Πάρθων, πήγαζε από τον απεριόριστο και μάλλον οσυρό θαυμασμό για τον Μέγα Αλέξανδρο και όχι από κάποια ιδιαίτερη στρατηγική ανάγκη τη εποχή. Άλλωστε, η επιθυμία του αυτοκράτορα να μιμηθεί τον Μακεδόνα βασιλιά και τα επιτεύγματά του φαίνεται να καθόρισε γενικότερα και την όλη πολιτική του. Ένα από τα στοιχεία είναι το ότι έβαλε να υπηρετήσουν μαζί στο δικό του το στρατό 16.000 νέοι στρατιώτες Μακεδόνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περί Καρακάλα και πιθανής σχέσεις του με τη σωρό του Αλεξάνδρου είχαν συζητηθεί σε ανίποτο χρόνο στο ιστολόγιο από τους, Χριστούς, από τους Χρήστες Βίργη, Νιώβη, Έφη, Ιωάννα, Διονυσία και Κική. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μια άλλη πραγματικότητα που μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι η εξή. Ο Σεπτίμιος σε Βύρος, σφραγίζει τον τάφο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια. Διότι η σωρό του Αλεξάνδρου μεταφέρεται για να ταφεί στον τάφο που εξ αρχή προοριζόταν για αυτόν, στην Αμφίπολη. Ο τάφο αυτό είχε παραμείνει άδειο λόγω του ότι η σωρό του Αλεξάνδρου υφαρπάχτηκε από τον Πτολεμαίο και κατέληξε στην Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά, στο μη χρησιμοποιηθέντα τάφο του στην Αμφίπολη, το αποδίδοντο τιμέ ήρωα Θεού. Ο τάφος του είχε κατασκευαστεί εξ αρχής με προδιαγραφές επιχωμάτωσης και γι' αυτό υπήρχαν τα ανοίγματα στους διαφραγματικούς τοίχου και η μαρμάρινη πλάκα που συνέδεε τα δύο αυτά ανοίγματα. Θυμίζουμε ότι η προσχεδιασμένη σφράγιση για την χρήση των ανοιγμάτων και της μαρμάρινης πλάκας είχε προβλεφθεί από τις αρχές ακόμα αναρτήσεις του ιστολογίου. Όταν λοιπόν εσφραγίστη ο τάφρος στην Αλεξάνδρεια, η σωρός μεταφέρθηκε από τον Σεβίρο ή τον Καρακάλα στην Αμφίπολη, όπου και ενεταφιάστη αμέσως και ο τάφος σφραγίστηκε. Το γεγονός δεν καταγράφει στα αυτοκρατορικά αρχεία σίγουρα με εντολή του αυτοκράτορα, προφανώς για να μην αποκαλυφθεί το τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί. Ο Καρακάλα συνεπώ προσκυνά τον Αλέξανδρο στην Αμφίπολη τελικά και όχι στην Αλεξάνδρεια και σφραγίζοντας τον τάφο αποκλείει πλέον την επίσκεψή του από τον οποιονδήποτε άλλο. Α σημειωθεί επίση ότι στο σημείο που υπάρχει ο λόφος Καστά ευρέθη ένα μιλιάριο, δηλαδή ένα οδοδείκτη του Καρακάλα. Έτσι εξηγείται επίση η ρίση τη κυρία Περιστέρη, γιατί αν σωζόταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ίσως να είχαμε πιθανές γραπτές πηγές για το μνημείο διότι πολύ πιθανό να είχε καταγραφεί η εκεί η μεταφορά του σωρού του Αλεξάνδρου από την Αλεξάνδρεια στην Αμφίπολη ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ανασκαφική ομάδα εκτιμά ότι τα κτερίσματα να είναι θαμμένα σε άλλο σημείο του τύμβου όπως ακριβώς είχε εκτιμήσει και αυτός που γράφει αυτό εδώ σε κείμενα και σε συνέντευξη που έδωσα πρόσφατα στο gazeta.gr όπου είχα εκτιμήσει ότι το γεγονός ότι δεν είχαν βρεθεί κτερίσματα δεν σημαίνει κατ' εμέ ότι ο τάφος είχε συλληθεί. Αναπτύσσει το σκεπτικό σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του και δεδομένου ότι ο τύβος ε, αποδίδεται στο νεκρό όπως προαναφέρει δεν αποκλείεται τα οποία άλλα κτερίσματα να βρεθούν σε κάποιον άλλον χώρο κάπου μέσα στον τύμβο. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι από τις ενδείξεις που έχει η ανασκαφική ομάδα προκύπτει ένα τέτοιο σενάριο το οποίο όμως προφανώς δεν μπορεί να υιοθετηθεί δημοσίω και έτσι αναμένουν να δέσουν αυτή την υπόθεση με περισσότερα στοιχεία και μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Και, αυτό, και, και γι' αυτό είναι και φιδωλή στις ανακοινώσει τους. Και θα κλείσω λέγοντά σας αυτό με δέω τα άδυτα κρυφά και φανερά του ναού της Αρτέμιδος στον λόφο Καστά της Αμφίπολης, Σερών. Οι μετρήσει στο λόφο Καστά έδειξαν αυτά που σχεδίαζαν οι αρχαίοι στην πρώτη σπασμένη πόρτα στις 23 Δεκάτου του 2014. Κατά μία ε, ανάρτηση που έχει κάνει ο γράφων το κείμενο αυτό, το οποίο θα σα πω στο τέλο το όνομά του, κύριο Βασιλάκη είναι. Ε, έχω πολλέ αμφιβολίε αν οι αρχαιολόγοι και το επιτελείο του καταλάβουν το σχέδιο τη ηλεκτρομοτομογραφίας Λένε ότι η τομογραφία στον λόφο Καστά τη Αμφίπολη έχει τελειώσει εδώ και ένα μήνα. Ότι βρέθηκαν ακόμα άλλε δύο είσοδοι. Εγώ, βλέποντα το σχέδιο αυτό, έχω να πω ότι η μέτρηση αυτή θα οδηγήσει σε άλλα μνημεία εκτό από αυτό στο οποίο γινόταν αποχωμάτωση μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί η ανασκαφή δεν είχε τελειώσει ακόμα. Είχα αναφέρει ακόμα σε πολλέ αναρτήσει μου ότι οι αρχαίοι στην πρώτη σπασμένη μισή πόρτα είχαν σχεδιάσει του τρει προθαλάμους του ναού τη Αρτέμιδα, είχαν βάλει την μούμια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αριστερά του τρίτου προθαλάμου και βαθιά είχαν δείξει ένα πορτάκι αρχής διαδρόμου δεξιά του τρίτου προθαλάμου το οποίο ήταν σφραγισμένο με μπόλικο υλικό και ξεκινούσε ένας διάδρομος ο οποίος με καμπύλη προς νότο κατέληγε στο κέντρο όπου βρισκόταν ο ναός της Αρτέμιδας στην ανάρτηση 81-23 του 14 έγραφα ότι οι αρχαιολόγοι έλεγαν «Τώρα θα σας παρουσιάσω επιπλέον μία έκπληξη. Είχαν φτιάξει πριν σπάσουν την πόρτα δεξιά κάτω στο κομμάτι τούτο με εχμηρό όργανο, αλλά όχι έντονα, ένα σχέδιο του ναού όπως τον γνωρίζουμε έως τώρα με κάθε λεπτομέρεια». Τοποθετούν τη μούμια του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον τρίτο θάλαμο αριστερά με το κεφάλι προς την έξοδο του ναού. Ακολούθω, από το πορτάκι που μα έδειξαν δεξιά του τρίτου θαλάμου, δείχνει να ξεκινά ένα διάδρομο, ο οποίο όμω κάτι έχει πίσω από το πορτάκι. Αντί όμως ο διάδρομο να πηγαίνει ευθεία γραμμή προ το κέντρο του λόφου, όπω έδειξε το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου υπάρχει το κύλωμα με τα δωμάτια λατρεία τη Αρτέμιδα, τη Δήμητρα και τη Ρέας... κάνει μια καμπύλη προ τα δεξιά, η οποία καταλήγει στο κέντρο. Αν θυμάστε. Αυτοί ανακοίνωσαν την έβρεση του τάφου μετά από 20 μέρε. Του είχα πει όμω και του είχα αναφέρει τι θα βρουν και πού. Επίση, έγραφαν οι Αρχαίοι ότι υπάρχει μια ομάδα δωματίων μετά του προθαλάμου και ότι ο ναό στο κέντρο είναι κάτω από ένα κύλωμα. Στο σχέδιο τούτο βλέπω τον διάδρομο όπω τον έχουν σχεδιάσει οι Αρχαίοι στην πρώτη πόρτα, ο οποίο καταλήγει στο κέντρο περίπου κάτω από ένα κύλωμα. Όπω λένε οι Αρχαίοι όπου βρίσκεται ο ναός. Βλέπω τα δωμάτια μετά τους προθαλάμους. Βλέπω και το ναό της Αρτέμιδας. Πιστεύω ότι οι αρχαιολόγοι και το επιτελεία τους δεν είναι ικανοί να τα δουν. Οι περισσότεροι όμως που θα τα δείτε θα τα αναγνωρίσετε. Σε αυτό το σημείο εξακριβώνω και εγώ, χωρίς καμία έπαρση, ότι έχω γίνει άριστος μαθητής στη συνεχή εκμάθηση των κριτικών ελληνικών ιερογλυφικών. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που βλέπεις 23 Δεκάτου του 14 να σου παρουσιάζεται ως μέτρηση μηχανημάτων 9 δοδεκάτου του 14. Απλά μου δίνει κουράγιο να προχωρήσω με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά ανάμεσα στις συμπληγάδες που χάσκουν να με καταπιούν με την πρώτη ευκαιρία. 9-12 του 14, Αντώνης Βασιλάκης του Θωμά, αναγνώστης μεταστραφή, με, μεταφραστής πελασγικών μηνοϊκών γραφών και του δίσκου της Φεστό στο κρυφό και φανερό κείμενο. Ρωμαϊκές επιγραφές σε νομίσματα, βληχιά γνωσού όχι αρχαιολόγος. Γράφω όχι αρχαιολόγος, διότι το αρχαιολόγος καλύπτει μόνο το ένα εκατοστό των γνώσεων που χρειάζονται για την δουλειά που κάνω εδώ. Εδώ λοιπόν σας ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή και σας εύχομαι καλό βράδυ, προβληματισμούς, σκέψεις και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Να είσαστε καλά και καλή συνέχεια με το αμέσως επόμενο πρόγραμμα από μένα σε έναν άλλο τομέα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.